Γεια σας φίλοι μου. Ένα ακόμα αγαπημένο βιβλίο θα σας προτείνω στη σειρά αγαπημένα βιβλία. Ακόμα όπως έχουμε πει και αν έχει τύχει και το έχετε διαβάσει, δεν είναι τυχαίο που πέφτετε πάνω σε αυτό το βίντεο. Ίσως χρειάζεται να του ρίξετε πάλι μια ματιά. Γιατί όσες φορές και να διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία, δεν είναι αρκετές. Κάθε φορά τα κατανοούμε σε διαφορετικό επίπεδο και κάθε φορά κάτι καινούριο έχουν να μας δώσουν. Αυτή τη φορά θα σας προτείνω το κλειδί της ζωής, The Master Key System, το οποίο έχει και ένα δεύτερο βιβλίο, που είναι βιβλίο σκίσεων. Στο τέλος θα σας αναφέρω αναλυτικά εκδοτικό και συγγραφέα. Ένα βιβλίο που μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε, να σας βοηθήσει να έχετε τον έλεγχο των σκέψεών σας και των συναισθημάτων σας, να καταλάβετε ότι δεν είμαστε έρμεα αυτών και ότι αυτό που είμαστε τώρα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτών που νιώθουμε, σκεφτόμαστε και πιστεύουμε. Και μας δίνει έτσι έναν τρόπο, σε όλο το βιβλίο είναι δομημένο έτσι, αναμαθήματα, ώστε να, εάν το ακολουθούμε βλαβικά και πιστά αυτό που γράφει, να μπορέσουμε να επαναπρογραμματίσουμε το νου μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα, το οποίο λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε αδύναμες, επιβλαβές, αρνητικές σκέψεις 10 ώρες την ημέρα και μετά να έχετε την απέτηση να επιφέρετε όμορφες, δυνατές και αρμονικές συνθήκες ζωής. Μέσα σε 10 λεπτά που μπορεί να κάνετε έναν διαλογισμό, μια νοητική άσκηση με όμορφες δημιουργικές σκέψεις, δεν μπορείτε να ανατρέψετε το αποτέλεσμα 10 ώρων. Αυτό θέλει να πει. Η πραγματική δύναμη έρχεται από μέσα μας. Όλη η δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιήσει καθένας από μας βρίσκεται μέσα μας, περιμένοντας να αποκαλυφθεί όταν την αναγνωρίσουμε και στη συνέχεια την αποδεχτούμε ως δική μας, αφήνοντάς τη να μπει στη συνειδητότητά μας μέχρι να γίνει ένα με εκείνη. Καλή ανάγνωση, με πολύ αγάπη.